να τα καταφέρετε, ναι, να πράξετε πραγματικά τους στόχους σας και να εκπροσωπήσετε τις αξίες του μεγάλου αυτού έθνους. Ταυτόχρονα όμως έχετε τη μεγάλη τιμή από την καταγωγή σας και μόνο, την παιδεία σας, την ελληνική, την οποία από παιδί έχετε αποκτήσει και ουδέποτε απεμπολίσατε. Άλλωστε μέγα μυστήριο προς αυτό είναι η γλώσσα, πατρίδα μου είναι η γλώσσα μου, είπε ο Καζαντζάκης, και τα ελληνικά τα οποία ομιλείτε αποδεικνύουν πόσο Έλληνας είστε. Εκπροσωπείτε λοιπόν και πρεσβεύετε έναν μεγάλο πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό, και με αυτή την ιδιότητά σας επίσης έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να σας υποδεχόμαστε ως Έλληνα, έναν Έλληνα ο οποίος θα εκπέμψει το μήνυμα της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των αξιών του ελληνικού πολιτισμού, που είναι ταυτόχρονα αξίες και του αμερικανικού αλλά και του σύγχρονου παγκόσμιου πολιτισμού. Το χώρο, το Δημαρχείο της ΝΑΦΠΑΚ, το δικό σας σπίτι, στο οποίο ανά πάσα στιγμή, είτε έρχεστε στον Πλάτανο είτε στην Άφτακτο, θα μπορείτε να έρχεστε και να θεωρείτε ως δεύτερο δικό σας σπίτι. Να είστε καλά, περισσότερα θα πούμε και κατηδίαν. Όλοι εδώ σήμερα σας τιμούμε και σας υποδεχόμαστε κυρίως ως φίλο. Και από εδώ και πέρα νομίζω ως φίλο θέλουμε να σας βλέπουμε. Ο κύριος Μαρκούτης έκανε ένα μεγάλο λάθος. Μου είπε αυτό είναι το δεύτερο σπίτι σου. Δεν με ξέρει, όταν με καλέσει στο σπίτι σου, εγώ είμαι ένας που δεν θα φύγει ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σου. Καλοσύνη, αγάπη, φιλότη μου. Να μην ξεχάσεις τη ρίζη σου. Τα έμαθα αυτά από τη μαμά μου και από τον πατέρα μου εδώ στην περιοχή. Από το μου Πλάτανο και στην Άφατο. Να σου πω, στον Πλάτανο είχα τα βουνά. Και για τη γιαγιά μου και τον παππού μου και την οικογένεια μου. Στην Άφακτο ήταν η πρώτη φορά που έμαθα ότι η Ελλάδα έχει θάλασσες. Γι' αυτό αγαπάω τον Άφακτο πάρα πολύ. Θα πάω σε κάθε γωνία της Ελλάδας. Όμως πρέπει να το δω πρώτα. Γιατί αυτή την περιοχή ήρθα. Θα δεις που θα έρθω εδώ ξαφνικά. Γιατί την αγαπάω την περιοχή και θέλω να είμαι εδώ με την οικογένεια μου. Με συγχωρείτε να πω κάτι στα αγγλικά. Τα αγγλικά μου είναι αρκετά φτωχά. Ήταν η πρώτη γλώσσα που έμαθα. Όμως, να είσαι στην Αμερική τόσα χρόνια, δεν ξεχνάσιο. Ελπίζω θα γίνω λίγο καλύτερα σε αυτή τη θέση. Πρέπει να σου πω ένα πράγμα από που θα πω κάτι στα αγγλικά. Είναι η μεγάλη τιμή μου να είμαι ο πρέσβης στην Ελλάδα. Όμως, πάντα θα είμαι αυτό το παιδάκι από τον Πλάτανο και από την Άφακτο.